Εθνικού Ινστιτούτου για τον Καρκίνο μέσα στο επόμενο διάστημα, φιλοδοξεί το Υπουργείο Υγείας να δώσει απάντηση με μια ολιστική προσέγγιση στα αυξανόμενα ποσοστά του καρκίνου, τα οποία καταγράφονται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Με επίκεντρο του νέου στρατηγικού σχεδιασμού, την ουσιαστική πρόληψη, την έγκυρη διάγνωση και την εξατομικευμένη θεραπεία, η αντιμετώπιση του καρκίνου και των ασθενών έχει περιθώρια, όπως τόνισε, αντιμετώπισης με ευνοϊκότερους όρους, κυρίως σε ό,τι αφορά τους καρκινοπαθείς, αλλά και τα κόστη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που εφόσον ενισχυθεί η πρόληψη, καθίσταται σαφές ότι θα περιοριστούν. Κάνουμε ένα σοβαρό βήμα αυτή την περίοδο, θεσμοθετώντας, θα ψηφιστεί στο αμέσως επόμενο διάστημα, θεσμοθετούμε ένα Εθνικό Ινστιτούτο για τις Νεοπλασίες. Θα είναι ένας δημόσιος φορέας, ο οποίος θα έχει την επιστημονική εποπτεία όλων αυτών των δράσεων και της εκπόνησης και υλοποίησης του Εθνικού Σχεδιασμού για τον Καρκίνο. Η εξατομικευμένη θεραπεία αποτελεί το μέλλον της αντιμετώπισης του καρκίνου, με το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Καινοτομίας και Έρευνας να συμμετέχει ενεργά σε μια προσπάθεια που επιχειρείται να υλοποιηθεί και το σύμφωνο συνεργασίας που αναμένεται το επόμενο διάστημα. Έχουμε αυτές τις μέρες ετοιμάσει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο θα υπογραφεί και έχουμε μια σύμπραξη των δύο Υπουργείων με στόχο ένα δίκτυο ιατρικής ακριβίας στοχευμένο στην ογκολογία. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση, νομίζω, για τις εξελίξεις της ιατρικής σε όλο τον κόσμο και ειδικά για την θεραπεία του καρκίνου. Η ιδέα είναι ότι προσπαθούμε ακριβώς παίρνοντας υπόψη βιοδείκτες, δηλαδή γονιδιακές αλλαγές που υπάρχουν στους ασθενείς, να υπάρξει στοχευμένη θεραπεία. Ο κύριος Ξανθός έδωσε το παρόν στο πρώτο φόρουμ της κοινής ευρωπαϊκής δράσης κατά του καρκίνου, στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 20 χώρες, με τη διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης να διευκρινίζει ότι στόχος είναι η εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στον έλεγχο του καρκίνου και την εξασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος στο πεδίο της πρόληψης. Υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός. Νομίζω ότι αυτό το Εθνικό Ινστιτούτο για τις Νεοπλασίες που θεσμοθετούμε τώρα θα μας βοηθήσει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση. Στόχος ο επόμενος αυτού του προγράμματος θα είναι να στοχεύσουμε στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, στο να μην μπουν στον κυώνα του καπνίσματος, να μην υπάρχει κοινωνική αποδοχή του καπνίσματος, να εκπαιδευτούν γιατί δεν πρέπει να καπνίζουν, ούτως ώστε, όπως λέει ο ποιητής, γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Ο κύριος Ξανθός αναφέρθηκε παράλληλα στις ελλείψεις που εντοπίζονται σε κάποιες από τις νοσοκομιακές μονάδες της Κρήτης, με φόντο τα προβλήματα στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Την αιχμή της κρίσης, το σύστημα υγείας βρέθηκε στα όρια του blackout, του λειτουργικού blackout. Αυτό αποσοβήθηκε. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε ένα πιο σταθερό και λειτουργικό δημόσιο σύστημα, προσβάσιμο στους πολίτες, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να, με όσο γίνεται μια ενιαία ταχύτητα, να βελτιώνει τις υπηρεσίες προς τον κόσμο.